Πιστεύουμε και πιστεύουμε πάντα ότι βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι, αν μη τι άλλο, η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε σε κάθε επίπεδο. Επιχειρησιακό όσον αφορά στην πολιτική προστασία, πολιτικό όσον αφορά στις αποφάσεις κυβέρνησης, επιστημονικό μέσω των τοποθετήσεων των ειδικών επιστημόνων που δίνουν το δικό τους αγώνα στην πρώτη γραμμή. Βλέπετε ότι παρατηρούμε μια έξαρση κρουσμάτων και θανάτων παγκοσμίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Λατινική Αμερική, στην ίδια την Ευρώπη. Χώρες που τα είχαν πάει καλά στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπως το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία, βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δεύτερο κύμα. Αύξηση κρουσμάτων έχουμε και στην Ελλάδα. Δεν μένω στα στατιστικά μιας ή δύο ημερών που μπορούν να δείχνουν σταθεροποίηση ή πτώση. Βλέπουμε άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, αν κάνουμε σύγκριση με τον αριθμό των κρουσμάτων και τον αριθμό των θανάτων σε άλλες συγκρίσιμες χώρες, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε ένα καλό επιδημιολογικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες, τα πράγματα μπορούν να πάρουν πολύ δύσκολη τροπή. Αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες θα μπορούσε, αν δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, να συμβεί και εδώ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Παρατηρούμε άνοδο των κρουσμάτων σε νεότερες ηλικίες. Γεγονός που επέβαλε να ληφθούν μέτρα, όπως αυτό που αφορά στην επιβολή ωραρίου στα καταστήματα. Διαμαρτύρονται κάποιοι λέγοντας γιατί στη δική μου περιοχή. Δεν κάνουμε διακρίσεις σε περιοχές. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι για την προστασία και των κατοίκων, αλλά και των παραθεριστών. Όπου χρειαστεί να ληφθούν οριζόντια μέτρα σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνονται και θα λαμβάνονται. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη συζήτηση και τα δημόσια ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί για την απόφασή μας να θέσουμε τις νήσους πάρο και αντίπαρο σε ειδικό καθεστώς περιορισμών και θα ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, η μη ανακοίνωση συγκεκριμένου αριθμού κρουσμάτων ανά νησί, αλλά ανά περιφερειακή ενότητα, δεν γίνεται για λόγους αδιαφάνειας. Γίνεται για να μην υπάρχουν αυθαίρετα συμπεράσματα και στοχοποίηση της κάθε περιοχής, μιας και ο αριθμός κρουσμάτων από μόνος του δεν είναι ο απόλυτος δείκτης της κάθε απόφασής μας. Δεύτερον, στη διαδικασία διαχείρισης νόσου, τα χωροταξικά κριτήρια κατανομής των νηστιών επηρεάζονται και από τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων. Παραδείγματος χάρη, αλλιώς αντιμετωπίζουμε 20 κρούσματα που η ιχνηλάτησή τους τα δένει σε συγκεκριμένο κλάστερ, αλλιώς 20 κρούσματα διάσπαρτα που από την ιχνηλάτησή τους προκύπτουν δεκάδες στενές επαφές, που θα μπορούσαν δηλαδή να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, αλλιώς 20 κρούσματα με ελάχιστες στενές επαφές και αυτές με μετακινήσεις σε περιορισμένους από πλευράς υπερμετάδοσης χώρους. Δηλαδή είναι άλλος ο δείκτης επικινδυνότητας για κρούσματα οι στενές επαφές τους που από την ιχνηλάτηση προκύπτει ότι κινήθηκαν παραδείγματος χάρη σε εστιατόρια και πλάζ τηρώντας τις αποστάσεις και άλλος ο δείκτης επικινδυνότητας για όσους κινήθηκαν σε μπαρ και χώρους μαζικού συγχρονισμού. Σε όλα τα παραπάνω δεδομένα έρχονται να προσθεθούν και τα δεδομένα όσων ανιχνεύονται θετικοί ενώ έχουν φύγει από την περιοχή, από την πόλη ή από το νησί και προκύπτει σύνδεσή τους με αυτή. Δηλαδή, ο αριθμός εκείνων που ανιχνεύονται θετικοί στις περιοχές κατοικίας τους, αλλά η ιχνηλάτησή τους οδηγεί πίσω και συνδέεται με τις περιοχές που έκαναν διακοπές ή είχαν επισκεφθεί. Όλες οι παραπάνω αναλύσεις γίνονται καθημερινά με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την πρώτη φάση της πανδημίας για όλες τις περιοχές της Ελλάδας και βασίζονται σε αναμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα με μόνο αποκλειστικό κριτήριο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της πάρου και αντιπάρου. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης του επιδημιολογικού φορτίου της περιοχής και οι όποιες δημόσιες αναφορές φαντάζουν παντελώς αβάσιμες και αιώνες. Προφανώς και η φημολογία περί εκατοντάδων αδήλωτων κρουσμάτων στα νησιά αυτά και για όποιο άλλο νησί είναι παντελώς αστήρικτη, καθώς όλα τα αποτελέσματα των εργαστηρίων δηλώνονται υποχρεωτικά κάθε μέρα στο σύστημα και κανένα εργαστήριο, πιστέψτε με, δεν θα ρισκάρει να χάσει την άδειά του ή να του ασκηθούν κακουργηματικές διώξεις. Πόσο μάλλον που γνωρίζουν ότι ελέγχουμε και τα εργαστήρια μέσα από ένα σύστημα διασταύρωσης στοιχείων σε όλη τη χώρα. Στην Πάρο και στην Αντίπαρο δεν υπάρχει λόγος πανικού. Βεβαίως και υπάρχουν κρούσματα. Όλα απομονωμένα μαζί με τις στενές επαφές τους. Βεβαίως και υπάρχουν αρκετά κρούσματα σε όλη τη χώρα που είναι συνδεδεμένα με διακοπές ή επίσκεψη στα συγκεκριμένα νησιά. Γι' αυτό άλλωστε και οι σχετικές μας αποφάσεις. Συστήνουμε όμως ψυχραιμία και τήρηση των μέτρων. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Οι ιχνηλατήσεις έχουν μεγάλο εύρος αναζήτησης και δεν χρειάζεται κανείς ούτε να δημιουργεί πανικό, αλλά και ούτε να αμφισβητεί τη δουλειά που γίνεται καθημερινά. Πόσο μάλλον
που οι έλεγχοι συνεχίζονται και μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Από τους ελεκτικούς μηχανισμούς στα δύο αυτά νησιά έχουν γίνει 652 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 26 παραβάσεις, πρόστιμα 31.150 ευρώ, ενώ έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 90 συνολικά ημερών σε καταστήματα των δύο νησιών. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Σε κάθε γωνιά της πατρίδος μας η πολιτική προστασία έχει πλήρη εικόνα για τα επιδημιολογικά δεδομένα και σε συνεννόηση με τους ειδικούς κάνει όλα όσα χρειάζονται με αίσθημα ευθύνης για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Να είστε όλοι απόλυτα σίγουροι γι' αυτό.